Σάββατο, 5 Οκτωβρίου. Και εμείς είμαστε πάλι εδώ με μια ακόμα εκπομπή Safety Car με όλα τα νέα της αυτοκίνησης. Μόνο σήμερα στο στούντιο, ο Τάσος Κοτσάνης είναι εκτός για κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες έχει. Εμείς εδώ έχουμε να πούμε για αρκετά θεματάκια από καινούργια μοντέλα. Έχουμε να πούμε για κάποια θέματα τα οποία βγήκαν στο διαδίκτυο όσον αφορά και για τον στόλο των σχολικών λεωφορείων και για το ζήτημα της απόσυρσης. Επίσης έχουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γραμμένο από την Fiat Κουματζιάς για το εγχείρημα που κάνει που στηρίζει την Κιβωτό του κόσμου και θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Έχουμε νέα μοντέλα και γενικώς οτιδήποτε κυκλοφορεί θα τα πούμε όλα σήμερα μέχρι τις 11 το πρωί. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο ξεκινάμε. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ανακοίνωση του ΣΕΕΑ και για την ανακοίνωση η οποία αφορά για τον στόλο των σχολικών λεωφορείων στη χώρα μας. Κάθε χρόνο λοιπόν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σήμερα το δείτε και η έναρξη κυκλοφορίας των σχολικών λεωφορείων. Όλοι βλέπουμε τι γίνεται κάθε πρωί μέσα στις πόλεις, χιλιάδες παιδιά στα λεωφορεία να κυκλοφορούν για να πηγαίνουν και να γυρνάνε από το σχολείο τους. Για την ασφαλή λοιπόν μετακίνηση των παιδιών, το άρθρο 36 του νόμου 4530, ο οποίος βγήκε το 2018, όρισε πρόσφατα ως ανώτατο όριο ηλικίας των οδηγών λοιπόν των σχολείων τα 55 έτη. Αυτό έχει και δυνατότητα παράτασης βέβαια ως τα 67, εφόσον όμως πληρούνται και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αλλά η μετακίνηση δεν κρίνεται μόνο από το όριο ηλικίας του οδηγού, αλλά εξίσου σημαντικό και αν όχι σημαντικότερο είναι και το όριο ηλικίας του σχολικού λεωφορείου, έτσι. Και δυστυχώς το όριο ηλικίας των σχολικών που προβλέπει η νομοθεσία δεν προάγει την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών. Και αυτό γιατί επιτρέπει την κυκλοφορία λεωφορείων ως και 27 χρόνων. Που στην πράξη βέβαια εδώ πέρα στη χώρα μας μπορεί να φτάσουν και τα 35 έως και τα 40 χρόνια. Και αυτό γιατί το μέγιστο όριο της ηλικίας του οχήματος κρίνεται από την πρώτη κυκλοφορία του λεωφορείου στην Ελλάδα. Και τα περισσότερα από αυτά όπως ξέρουμε έρχονται μεταχειρισμένα από Γερμανία, από οπουδήποτε αλλού, τα οποία είναι ήδη 10 με 15 ετών. Φυσικά η ηλικία δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση στην εξωτερική των λεωφορείων, αλλά επιβεβαιώνει κιόλας ότι θα υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά καινούργιες τεχνολογίες ασφάλειας και σωστή συντήρηση των λεωφορείων. Οπότε η ισχύουσα νομοθεσία για τη μέγιστη ηλικία των σχολικών λεωφορείων επήγει. Είμαι άμεσης αλλαγής από την πολιτεία. Και αυτό γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας, έτσι. Πόσοι από εσάς μάλλον δεν έχετε τα παιδιά σας να πηγαίνουν έρχονται με σχολικά λεωφορεία, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε πόσο συντηρημένα είναι, αν είναι καν συντηρημένα, τι λάστιχα φοράνε, αν έχουν περάσει σωστά τακταίο. Και αν μη τι άλλο, το να μείνει ένα λεωφορείο στο δρόμο από κάποια μηχανική βλάβη είναι το λιγότερο για την ταλαιπωρία των παιδιών. Θεός φυλάξει μη συμβεί κάτι χειρότερο από λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προσδιαγραφές με τις αντίστοιχες συνέπειες. Οπότε λοιπόν ο ΣΕΑ λοιπόν με την ανακοίνωση που έβγαλε προτρέπει την κυβέρνηση να δώσει ισχυρά οικονομικά κίνητρα αντικατάστασης των σχολικών λεωφορείων έτσι ώστε να μπορέσουν οι μετακινήσεις των παιδιών μας να γίνουν με ασφάλεια για να έχουμε και εμείς το κεφάλι μας ήσυχο. Και θα ξεκινήσω τα νέα για τα καινούργια μοντέλα τα οποία πρόκειται να βγουν στην κυκλοφορία με την Volkswagen η οποία μέσω των κινήσεων στρατηγικής που έκανε μετατέθεσε την επίσημη παρουσίαση του νέου Golf
από την έκθεση αυτοκίνητου της Φραγκφούρτης. Και αυτό γιατί ήθελε να παρουσιάσει επίσημα το καινούριο ηλεκτρικό ID3. Και μέχρι πρότινος δεν γνωρίζαμε την ακριβή ημερομηνία παρουσίασης του νέου Golf. Ωστόσο λοιπόν η Volkswagen μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακοίνωσε το πότε επιτέλους θα τραβήξει το σεντόνι για να αποκαλύψει το Golf 8ης γενιάς. Έτσι λοιπόν η μεγάλη αποκάλυψη θα πραγματοποιηθεί την 5η 24 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Volkswagen στο Wolfsburg με κεντρικό σύνθημα Life Happens with a Golf, το οποίο σημαίνει η ζωή συμβαίνει με ένα Golf. Και όπως μας προετοιμάζουν οι άνθρωποι της εταιρείας, στο νέο τους μοντέλο θα θέτει νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση, τις νέες τεχνολογίες και την πληθώρα των συστημάτων υποβοήθησης. Επίσης θα αυξηθεί και η γκάμα των κινητήρων. Η παραγωγή λοιπόν του νέου Golf έχει ήδη ξεκινήσει και έχει επιβεβαιωθεί ότι και η έκδοση Station Wagon θα συνεχίσει να υφίσταται. Εκτός από την Ευρώπη λοιπόν, το νέο γενιάς Golf θα λανσαριστεί και στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών με φυσικά επίκεντρο τις κορυφαίες εκδόσεις GTI και Golf R. Για τις υπόλοιπες εκδόσεις, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο κατασκευαστής έχει αποφασίσει να σταματήσει τόσο το Golf Sport Van όσο και την τετρακίνητη έκδοση All Track. Επίσης, λόγω λοιπόν της παρουσίασης του ID3, το ηλεκτροκίνητο Golf αναμένεται να σταματήσει την παραγωγή. Και ταυτόχρονα λοιπόν στα πλάνα του Group της Volkswagen υπάρχει και η επίσημη παρουσίαση της νέας Skoda Octavia, η οποία θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου. Και μέσα στο 2020 ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα νέα Seat Leon και Audi A3 Sport Back. Από τις φωτογραφίες που έχουμε, το 8ης γενιάς Golf παραμένει ένα κλασικό Golf με βασικότερες αλλαγές στα φωτιστικά σώματα και στη σχεδίαση των προφυλακτήρων και ιδίως της μάσκας. Από ό,τι βλέπω από την προηγούμενη γενιά, έχει αρκετές διαφορές με λίγο περισσότερες ακμές. Φυσικά πιστεύω ότι θα εξακολουθήσει να διατηρεί την υψηλή, το υψηλό κομμάτι της πίτας που σε αυτό το μερίδιο της αγοράς που χρειάζεται να πάρει στη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων. Επίσης μην ξεχνάμε ότι το Volkswagen Golf από ό,τι που πρωτοκυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1974 έχει πουλούσει μέχρι σήμερα παραπάνω από 35 εκατομμύρια μοντέλα. Οπότε λοιπόν περιμένουμε μέχρι τις 24 Οκτωβρίου να γίνει και η επίσημη παρουσίαση και λίγο καιρό αργότερα να μάθουμε και τις τιμές πώλησης. Το νέο Golf ακόμα περιμένουμε. Το νέο Passat της Volkswagen έχει ήδη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και έχουν βγει και οι αντίστοιχες τιμές πώλησης. Το Passat, το οποίο μετά τον Golf είναι πιστεύω το δεύτερο πιο αγαπητό μοντέλο στην Ευρώπη. Τώρα εδώ στη χώρα μας σιγά σιγά, επειδή έχει φθήνει πολύ η αγορά των σεντάν αυτοκινήτων, δεν ξέρω τι πωλήσεις μπορεί να κάνει. Απάρως οι λάτρεις αυτού του είδους αυτοκινήτων και δει του συγκεκριμένου μοντέλο, πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να το αγοράζουν όπως αγοράσαν και τις προηγούμενες γενιές. Παρ' όλα αυτά, το καινούριο λοιπόν Passat είναι ανασχεδιασμένο μέσα και έξω. Έξω συναντάμε προβολής τεχνολογίας LED, μέσα συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων φυσικά και τελευταίας γενιάς συστήματα infotainment. Και φυσικά εδώ το συζητάμε για την πλειάδα τεχνολογιών ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού. Όσον αφορά τους κινητήρες λοιπόν, το Passat θα τροφοδοτείται από τον 1500 TSI των 150 και τον 2 λίτρο TSI των 190 ύπων και έχουμε φυσικά και τους diesel κινητήρες απόδοσης από 120 έως 190 άλογα. Στην κορυφή λοιπόν της γκάμας θα βρεθεί και η plug-in υβριδική έκδοση GTE, η οποία θα μπορεί να προσφέρει αμυγός ηλεκτρική κίνηση για 56 χιλιόμετρα. Αναφορικά να πούμε ότι το νέο Passat θα ξεκινάει στα 27.300 ευρώ για τον κινητήρα 1500 DSI με τα 150 άλογα στην έκδοση Elegance
με την έκδοση του 1600 diesel με τους 120 ύπους να είναι στην ίδια τιμή με αυτόματο κυβότιο DSG, με κορυφή της γκάμας τον δίλτρο TDI των 190 ύπων και με το αυτόματο κυβότιο στις 40.510 ευρώ. Και θα συνεχίσω με ένα θεματάκι το οποίο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας και αφορά στο θέμα της κλοπής αυτοκινήτων. Οι αρχές λοιπόν της Θεσσαλονίκης εντόπισαν πάνω από 164 κλεμμένους κινητήρες αυτοκινήτων. Όλοι ξέρουμε ότι άπαξ και ένα αυτοκίνητο κλαπεί, υπάρχουν δύο δρόμοι για να προωθηθεί. Το ένα ήταν να το κάνουν βίδες και να το πουλήσουν κομμάτι-κομμάτι σαν ανταλλακτικά, οπότε από εκεί και πέρα μειώνεται κατά πολύ ο κίνδυνος σύλληψης των δραστών. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα κλεμμένα αυτοκίνητα μπαίνουν σε ένα συνεργείο, παραποιείται ο αριθμός πλαισίου αλλά και το κινητήρα και το όχημα ξαναβγαίνει στους δρόμους φέροντας πινακίδες κυκλοφορίας συνήθως ενός ίδιου οχήματος το οποίο τις περισσότερες φορές έχει υποστεί ολική καταστροφή. Έτσι λοιπόν το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης σχεδίασε και υλοποίησε μια ειδική επιχειρησιακή δράση με σκοπό τον εντοπισμό κλεμμένων οχημάτων αλλά και ανταλλακτικών που μπορεί να προέρχονται από αυτά. Έτσι λοιπόν μετά από έλεγχους που πραγματοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας σε 4 συνεργεία αλλά και σε επιχειρήσεις πώληση ανταλλακτικών σε διάφορες περιοχές της πόλης μας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 160 κινητήρες, οι οποίοι όπως προέκυψε έπειτα από συνεργασία με αστυνομικές αρχές χωρών της Ευρώπης, είχαν αφαιρεθεί κατά τα έτη 2007 έως και 2019, κυρίως από την Ιταλία αλλά και άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία. Επίσης βρέθηκαν δύο κινητήρες που αφαιρέθηκαν από οχήματα στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον δύο κινητήρες των οποίων ο σηριακός αριθμός είχε αποσβεστεί προκειμένου να αποκριφτεί η νόμιμη προέλευσή τους. Ιδίως στην περιοχή των Διαβατών εντοπίστηκε ένα όχημα το οποίο έφερε παραποιημένο τον αριθμό πλαισίου του και όπως διαπιστώθηκε έπειτα από τις εργαστηριακές εξετάσεις είχε κλαπεί τον Αύγουστο του 2017 από το κέντρο της πόλης και έτσι αποδόθηκε πίσω στο νόμιμο ιδιοκτήτη του. Φυσικά σε βάρος των ιδιοκτήτων των επιχειρήσεων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες και υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα και επιστρέφουμε με την τηλεφωνική συνέντευξη του Νίκου Γραμμένου από την Fiat Κουμαντζιάς. Εδώ είμαστε σε εκπομπή Safety Car με καλεσμένο στην εκπομπή μας μέσω τηλεφώνου τον κύριο Νίκο Γραμμένο από την Fiat Κουμαντζιάς, η οποία με μια πολύ όμορφη κίνηση στηρίζει την κυβότητα του κόσμου. Καλημέρα σας κύριε Νίκο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, στον δρόμο είμαστε. Βγαίνουμε στην όμορφη Κοζάνη. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Ναι, γιατί ο καιρός της Παρασκευής δεν ήταν καθόλου καλός. Μας ταλαιπώρησε λίγο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Νίκο, μπορώ να σας λέω κύριε Νίκο? Ναι, φυσικά. Λοιπόν, η Fiat Κουμαντζιάς λοιπόν έχει κάνει ένα εγχείρημα το οποίο δεν το έχουμε πολύ δει από εισαγωγικές εταιρείες στην Ελλάδα τόσο πολύ. Πείτε μας λίγο δύο λόγια γι' αυτό. Θεωρούμε εμείς και θεώ και πιστεύω πως όλοι μας ότι το μέλλον βασίζεται στα παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλό το σκεπτικό αυτό. Βλέποντας το έργο της κυβωτού του κόσμου, το έργο του Πατέρα Αντώνιου, το οποίο αγκαλιάζει και στηρίζει περισσότερα από 600 παιδιά σε Αιγαίο, Ήπειρο, στο Βόλο νομίζω έχει, στην Αθήνα σίγουρα, είδαμε λίγο πιο βαθιά το ζήτημα αυτό και ήταν μια πάρα πολύ εύκολη απόφαση το να βρεθούμε δίπλα σε όλους αυτούς που τρέχουν καθημερινά για αυτά τα πιτσιρίκια. Έχουμε λίγο πρόβλημα με την γραμμή. Έχουμε χάσει το σήμα.
Ναι, προφανώς λόγω του ότι είναι στο δρόμο, κάπου χάθηκε. Θα ξαναπροσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε σε λίγο πάλι. Ναι, από πολύ, την δική μου πολύ, πλευρά. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, μας είπατε ότι παρακολουθώντας το έργο της Κιβωτού του Κόσμου, αποφασίσατε να ασχοληθείτε και να στηρίξετε αυτό το έργο. Ναι, ακριβώς. Οκ. Okay. Με ποιο ακριβώς τρόπο θα γίνει αυτό? Επειδή είναι εύκολο να ζητάμε να βάλει το χέρι στην τσέπη του Έλληνας πολίτης και θεωρώ ότι έχει βαρεθεί να το κάνει, δεν έχει κουραστεί. Όσο καλή διάθεση και να έχει, είναι πλέον κουραστικό. Κάθε μέρα να σου λένε δώσε αυτά τα χρήματα για βοήθεια εκεί, δώσε ξανά και πάλι λέγονται. Εμείς βρήκαμε έναν πάρα πολύ πιο απλό και πολύ πιο εύκολο τρόπο. Το μόνο που θέλουμε είναι να επιλέξεις μία ή όλες τις σελίδες που διατηρεί ο όμιλος στο Instagram, η Fiat, Fiat Professional, Jeep, εύκολο αυτό, Alfa Romeo, διαλέγεις. Μία ή όλες, δύο, τρεις, όσες θέλεις. Κάνεις απλά ένα κλικ και ακολουθείς τη σελίδα μας. Αυτό το κλικ εμείς το μετράμε και για κάθε κλικ αποδίδουμε ένα ποσό στην Κιβωτό του Κόσμου. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα κλικ, μια απόδειξη ότι ναι, θέλω να στηρίξετε αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους, τον πατέρα Αντώνιο, για να έχουν αυτά τα 600 πιτσιρίκια ένα λίγο πιο όμορφο μέλλον. Είναι τώρα, γιατί ένα κλικ στην ουσία ούτε το χρόνο σας παταλάς εδώ που τα λέμε. Ναι. Είναι, μιλάμε μια διαδικασία των 5 δευτερολέπτων. Ναι, ένα κλικ το οποίο είναι δωρεάν, ένα κλικ το οποίο θα ωφελήσει, έμπρακτα θα ωφελήσει με χρήματα τα οποία θα γίνουν ρούχα, θα γίνουν τρόφιμα, θα καλύψουν έξοδα για την στήριξη αυτών των παιδιών. Σε σένα δεν αξίζει, δεν κοστίζει τίποτα. Και σύν της άλλης μαθαίνεις και τα νέα από την αγαπημένη σου μάρκα. Ανάλογα ποιο αυτοκίνητο έχεις, θέλεις σέρβις, θέλεις καινούριο, τι νέα υπάρχουν στην αγορά για τα αυτοκίνητα, έμεσα παίρνεις την πληροφόρηση αυτή. Οπότε μόνο κερδισμένος είσαι, μόνο κερδισμένος είμαι, μόνο κερδισμένα είναι τα παιδιά. Μάλιστα. Και αυτό έχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο ή από εδώ και πέρα θα συμβαίνει αυτό κάθε φορά που κάποιος θα μπαίνει στη σελίδα σας στο Instagram? Για αρχή είπαμε να το διατηρήσουμε αυτό τουλάχιστον για 1,5 μήνα, μέχρι τα μέσα περίπου του Νοεμβρίου. Ωραία. Να κλείσουμε έναν κύκλο, να φύγουν τα χρήματα από εμάς, να πάνε στα παιδιά εν ώψη εορτών κιόλας, να μπορέσουν να καλύψουν κάποιες ανάγκες. Και σε συνεννόηση που βρισκόμαστε καθημερινά με τους αρμοδίους από την πλευρά της Κιβωτού του Κόσμου, να δούμε αυτό πώς μπορεί να συνεχιστεί και να εξελιχθεί φυσικά στο άμεσο μέλλον. Ωραία. Από σέρβις για τα οχήματα που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά και γενικότερα τη χρήση που έχουν των οχημάτων στα κέντρα τους. Βέβαια σε αυτά που είναι κοντά σε εμάς δεν μπορώ να κάνω σέρβις σε κάποιο όχημα που είναι στοιχείο, αλλά σίγουρα αυτό που είναι στο Βόλο ή αυτό που είναι στα Ιωάννα ενδεχομένως να μπορώ. Σαφώς, σαφώς. Μάλιστα. Κύριε Γραμμένο, είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση που κάνετε και το γεγονός ιδίως ότι για τους ενδιαφερόμενους, όπως προείπαμε, δεν θα κοστίσει απολύτως τίποτα, ούτε καν ένα λεπτό από το χρόνο τους, πιστεύω ότι θα πρέπει να πάει πάρα πολύ καλά αυτό το εγχείρημα. Ελπίζουμε να πάει καλά. Μέχρι στιγμής τα δείγματα είναι θετικά, υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί πολύ απλά μιλάμε για παιδιά και μιλάμε για κάτι το οποίο κάνεις και δεν σου κοστίζει τίποτα παρά ούτε το λεπτό που αναφέρατε. Ναι, είναι σίγουρο. Ο σύγχρονος άνθρωπος περνάει αρκετές ώρες στο διαδίκτυο, ειδικά πλέον μέσω κινητού. Πόση ώρα πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να δαπανίσει για να μπει στη σελίδα, να κάνει απλά ένα κλικ και να συνεχίσει να διαβάζει τα νέα μας ή να συνεχίσει να περιηγείται και να τη δουλειά που έκανε πιο πριν? Εγώ θεωρώ ότι θα χρειαστεί ένα λεπτό maximum για να κάνει σε όλες τις σελίδες σας από ένα κλικ. Ακριβώς. Τόσο το συμφωνώ, υπολογίζω περίπου. Επίσης να σημειώσω, να τονίσω, ότι αν εγώ, σαν Νίκος, κάνω κλικ σε μία σελίδα ή σε 10 σελίδες που διατηρούμε, δεν σημαίνει ότι μετράω σαν ένα άτομο. Αν κάνω κλικ σε 5 σελίδες, μετράω σαν 5. Ναι, λογικά. Σε κάθε μία σελίδα παίρνει και το κλικ. Ακριβώς. Εμείς μετράμε τα κλικ που θα γίνουν, οι νέοι φίλοι που θα αποκτηθούν σε κάθε σελίδα αθρηστικά. Όχι τα προφίλ, δηλαδή όχι ότι ο Νίκος έκανε και στις 5, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ένας. Όχι. Είναι 5 διαφορετικά άτομα για μας. Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι μια κίνηση η οποία όταν προτάθηκε στην διοίκηση, στον κύριο Κουμαδιά, θεωρώ ότι το σκέφτηκε το 10 δευτερόλεπτα.
Νομίζω ότι ο καθένας θα το σκεφτόταν ελάχιστα όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Είναι για παιδιά, είναι για το μέλλον και δείχνει ότι ένας κλάδος ο οποίος φροντίζει για την ασφαλή μετακίνηση του ανθρώπου γενικότερα, ειδικότερα της σύγχρονης οικογένειας, αν δείτε όλα τα αυτοκίνητα, οι μετρήσεις που γίνονται, η ασφάλεια, σχεδόν τα πάντα είναι για την άνεση και την ασφάλεια. Για ποιο λόγο αυτό να το περιορίσουμε εντός του αυτοκινήτου και να μην το μεγαλώσουμε και να δημιουργήσουμε μία κίνηση η οποία δείχνει ότι γενικότερα ο κλάδος αυτός ασχολείται με το παιδί και το μέλλον. Ναι. Λοιπόν, και ευελπιστώ να ακολουθήσουν κι άλλο το παράδειγμά σας σε, τέτοιο, σε μακάρι, τέτοια εγχειρήματα, ιδίως όπως λέτε τώρα που πλησιάζουν σιγά σιγά και οι γιορτές, να δουν και κάποια παιδιά τα οποία είναι λιγότερο τυχερά από κάποια άλλα, να μπορέσουν έτσι λίγο να χαρούνε, να καταλάβουν λίγο το νόημα των γιορτών των Χριστουγέννων. Έτσι, ας είναι αφορμή οι γιορτές, γιατί η στήριξη δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις γιορτές, αλλά να σαφώς είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Λοιπόν, κύριε Γραμμένο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, επειδή ξέρω ότι όλες θα είστε καθοδόν. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθώ να πάνε όπως τα ελπίζετε και ακόμα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα καλά και καλό δρόμο. Καλημέρα. Είναι ωραία να βλέπεις τέτοιες κινήσεις, όχι μόνο από εισαγωγικές εταιρείες, γενικότερα από οποιονδήποτε μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, τα άτυχα, ας το πούμε, παιδιά υπάρχουν, είναι πραγματικότητα. Και ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιες, δεν το πω, οργανώσεις, ας το πούμε και οργανώσεις, όπως είναι η Κιβωτός του κόσμου που βοηθάει τα παιδιά. Γιατί όπως και να είναι, τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν ούτε εθνικότητα, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει το θέμα όσον αφορά τα παιδιά. Το θέμα είναι να μπορέσουν να ευαισθητοποιηθούν όσοι περισσότεροι γίνεται. Ο τρόπος όπως το ακούσατε είναι πάρα πολύ απλός, δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν από τους ενδιαφερόμενους που θα θέλησουν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Μερικά δευτερόλεπτα από το χρόνο που ασχολείστε στο κινητό, είτε σε μία σελίδα είτε σε πολλές σελίδες, ότι όσο μπορεί ο καθένας και θέλει να βοηθήσει, ούτε το χέρι θα βάλει στην τσέπη, ούτε τίποτα. Ένα πατηματάκι με το δάχτυλο πάνω στην οθόνη του κινητού σας ή παραπάνω από ένα, όπως είπε και ο κύριος Γραμμένος, και θα μαζευτούν κάποια, όσα χρήματα και αν είναι αυτά, για τα παιδάκια της Κιβώτου του κόσμου, τα οποία, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι παιδιά που δεν είναι τόσο τυχερά όσο είναι κάποια άλλα. Και πριν πάμε στο διάλειμμα των 10, πούμε έτσι κάτι λίγο στα γρήγορα για την Peugeot, η οποία ετοιμάζεται να λανσάρει το καινούριο 208 στην αγορά, το οποίο, όπως όλα τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς 200 της γαλλικής φίρμας, είναι ας πούμε σχεδόν η αιχμή του δωρατός όσον αφορά τα αυτοκίνητα τα επιβατικά. Έτσι λοιπόν, το νέας γενιάς Super Mini της γαλλικής φίρμας αναμένεται να αποτελέσει τον άσωστο μανίκι της, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις του γαλλικού ομίλου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για το 208, πιο καλά να το πούμε, η Peugeot έχει δεχτεί 40.000 προσκλήσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιους αγοραστές. Το πιο σημαντικό όμως είναι και αυτό που έχει εντυπωσιάσει τους ανθρώπους εκεί στην Peugeot, είναι η πολύ μεγάλη ζήτηση για την ηλεκτροκίνητη εκδοχή του μοντέλου. Όπως δήλωσε λοιπόν ο επικεφαλής εταιρείας Jean-Philippe Imparato, οι μισές προσκλήσεις ενδιαφέροντας που έχουν λάβει αφορούν το E208 και μάλιστα από αυτούς οι 5.000 έχουν ήδη κάνει αίτηση για παραγγελία. Σύμφωνα λοιπόν με τον ισχυρό άνδρα της Peugeot, δεν αποκλείεται το ηλεκτροκίνητο 2008 να καλύψει το 20% της ετήσιας παραγωγής του μοντέλου και αν συμβεί αυτό, το κέρδος για την εταιρεία θα είναι πολύ μεγάλο. Όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσω της εκπομπής,
τα ηλεκτροκίνητα έρχονται σε όλα τα μοντέλα της κάθε εταιρείας. Σιγά σιγά δεν θα υπάρχει μοντέλο σε εταιρεία που να μην έχει και μια αμιγώς ηλεκτρική ή έστω ηλεκτρικά υποβοηθούμενη έκδοση. Και το ενδιαφέρον των αγοραστών, ιδίως για αυτοκίνητα που έχουν περισσότερο σχέση με την κίνηση μέσα στην πόλη, να δηλώνουν όλο και πιο πολύ ενδιαφέρον για την απόκτηση ενός ηλεκτροκίνητου μοντέλου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, δεύτερο μέρος, και θα ασχοληθώ με κάτι το οποίο έχει απασχολήσει τη χώρα μας αρκετές φορές, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από την απόσυρση. Η απόσυρση, λοιπόν, όπως θυμάστε, γνωρίζετε, έχει εφαρμοστεί πολλές φορές και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Το τελευταίο έτος που εφαρμόστηκε ήταν το 2016. Οπότε οι καταναλωτές, λοιπόν, που απέσυραν το παλιό τους όχημα μπορούσαν να αποσύρουν, να αποκτήσουν κάποιο καινούριο με όφελος στο τέλος ταξινόμησης από 80% έως και 25% αναλόγως με τον κυβισμό του. Δηλαδή, για το πω πιο ξεκάθαρα, όσο πιο μικρό κινητήρα αλλά και φορολογητή αξία είχε ένα καινούριο όχημα, τόσο μεγαλύτερη ήταν η μείωση του τέλους ταξινόμησης, με αποτέλεσμα το όφελος να κυμαίνεται από τα 150 ως περίπου τα 2.800 ευρώ. Το θέμα είναι όμως ότι το κόστος της προηγούμενης απόσυρσης ανέρχονταν σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα καλύπτονταν από την αύξηση των πωλήσεων που θα προκαλούσε η απόσυρση. Βέβαια, η απόσυρση του 2016 δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλανε. Και αυτό γιατί? Γιατί πολλοί από αυτούς που είχαν αποσύρει τα παλιά τους αυτοκίνητα δεν πήγαιναν να πάρουν κάποιο καινούριο, αλλά τι κάνανε? Παραχωρούσαν το λεγόμενο δικαίωμα της απόσυρσης έναντι κάποια αμοιβή, είτε σε κάποιον έμπορο αυτοκινήτων, είτε σε κάποιον άλλον ιδιώτη για να το χρησιμοποιήσει. Οπότε τι συνέβη? Όσοι απέστειλαν, λοιπόν, τα παλιά τους αυτοκίνητα, πήγαιναν, πουλούσαν τα λεγόμενα δικαιώματα της απόσυρσης σε κάποιον άλλον έναντι μιας χρηματικής αμοιβής και απλά αντικατέστησαν οι άλλοι το πολύ παλιό τους όχημα με κάποιο άλλο σχετικά νεότερο, αλλά το οποίο ήταν επίσης παλιό. Δηλαδή δεν χρησιμοποίησαν τα χρήματα που πήραν για να πάρουν κάτι τελευταία τεχνολογία. Πήραν ένα μεταχειρισμένο, λίγο πιο καινούργιο από αυτό που είχαν. Αυτό, λοιπόν, που θα συμβεί πλέον, για να επιστρέψει το μέτρο της απόσυρσης, θα πρέπει να βρεθούν τα χρήματα ώστε να καλυφθεί το κενό που θα προκληθεί στα έσοδα του κράτους και κατ' επέκταση στον προϋπολογισμό. Και επίσης θα πρέπει να εγγυηθεί και από τους θεσμούς και θα πρέπει να ισχύσει για την απόκτηση πραγματικά καθαρών οχημάτων καινούργιας τεχνολογίας, που δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από ηλεκτρικά, υβριδικά, plug-in, φυσικό αέριο. Για τέτοια οχήματα μιλάμε. Και όπως καταλαβαίνετε, το συγκεκριμένο μέτρο δεν μπορεί να ονομαστεί απόσυρση στην ουσία, γιατί θα αφορά σε κίνητρο, ας το πούμε, για την αγορά μόνο ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και ακόμα εξετάζεται και δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συμπεριληφθούν τα υβριδικά ή plug-in υβριδικά αυτοκίνητα ή ακόμα και αυτά που καταναλώνουν φυσικό αέριο. Οπότε, λοιπόν, η σύγκριση των όποιων κινήτρων επιλεγούν τελικά από το οικονομικό επιτελείο με την παλιά απόσυρση δεν έχει καμία απολύτως σχέση, και οπότε οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να περιμένουν κάποια νέα απόσυρση για να αποκτήσουν το επόμενό τους όχημα, καθώς κάτι τέτοιο, λυπάμαι που σας το λέω, δεν πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή, μην περιμένεις ότι θα βγει ένα μέτρο το οποίο θα σου πει πάρε αυτά τα λεφτά για να αποσύρεις το παλιό σου όχημα και πήγαινε πάρε ό,τι αυτοκίνητο μπορείς ή θες να πάρεις. Όχι. Θα αγοράσεις ένα καινούργιας τεχνολογίας, μόνο καινούργιας τεχνολογίας, καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι ότι
Το τέλος ταξινόμησης στα ηλεκτρικά είναι ούτως ή άλλως μηδενικό. Αλλά ευελπιστούν ότι μια ενδεχόμενη αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα είναι ικανή να καλύψει τα κενά που θα προκαλέσει μια ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ κατά 11 μονάδες. Επίσης και στα υβριδικά το τέλος ταξινόμησης είναι μειωμένο, οπότε αν αυξηθούν οι πωλήσεις τους θα καλυφθεί άμεσα το όποιο δημοσιονομικό κενό δημιουργηθεί. Βέβαια για τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο δεν υπάρχουν εκπτώσεις στο τέλος ταξινόμησης, αλλά παρόλα αυτά ευελπιστούν ότι με μια πιθανή αύξηση στις πωλήσεις θα καλύψει το κενό. Πάντως τα κίνητρα που εξετάζονται για τα ηλεκτρικά ή ακόμα και για τα υπόλοιπα καθαρά αυτοκίνητα εγκυμονούν πολύ μικρό κίνδυνο για τα έσοδα, καθώς οι πωλήσεις τους κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, οπότε ακόμα και αν τριπλασιαστούν ό,τι χαθεί από τα έσοδα θα καλυφθεί από την αύξηση που θα καταγράψουν τα αντίστοιχα έσοδα που προέρχονται από το ΦΠΑ. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε το μεγάλο μας πρόβλημα για την όλη την αγορά, είναι τα λεγόμενα σαπάκια. Τα αγαπημένα αυτοκίνητα που εξακολουθούν να έρχονται στη χώρα μας από το εξωτερικό κατά χιλιάδες, από κάποιους επιτίδους οι οποίοι τα αποκτούν σε τιμές εξευτελιστικές. Στη συνέχεια γυρίζουν όμορφα τα χιλιόμετρα, τους δείχνουν ένα φρεσκάρισμα και τα πουλάνε στον κάθε ανυποψίαστο καταναλωτή ως την ευκαιρία της ζωής τους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τόσο οι εισαγωγικές αλλά και οι έμποροι επιδιώκουν με κάθε τρόπο να σταματήσουν τις εισαγωγές τους, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί η νομική φόρμουλα ώστε να φρενάρουν τις συγκεκριμένες εισαγωγές. Αυτό το πρόβλημα που έχουμε εδώ σε αυτή τη χώρα νομίζω θα αργήσει πάρα πολύ να φύγει από την πλάτη μας. Αν δεν βρεθεί όμορφο πλάνο, συγκεκριμένο σχέδιο αντικατάστασης του στόλου των επιβατικών αυτοκίνητων στην Ελλάδα, οι δρόμοι μας δεν θα καθαρίσουν ποτέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλες οι κυβερνήσεις που θα ακολουθήσουν από την παρούσα, γιατί το μέλλον έρχεται. Στην Ευρώπη το έχουν ήδη. Μην πω. Εδώ θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να ακολουθήσουμε και απλά ευελπιστώ να μην μας βρει απροετοίμαστος. Και αφού μιλάμε λοιπόν για καινούργια αυτοκίνητα και αγορές καινούριων αυτοκινήτων, η Opel Ελλάδος ανακοίνωσε τις τιμές του νέου Opel Corsa, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 13.580 ευρώ. Το καινούριο Corsa έχει πολύ ελκυστική εμφάνιση, έχει πλήρως αναβαθμισμένο εσωτερικό, πολλές ψηφιακές υπηρεσίες, καινοτόμες τεχνολογίες, βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και αποδοτικούς κινητήρες και τοποθετείται στην κορυφή της κατηγορίας. Κονταροχτυπιούνται άσχημα οι εταιρείες στη συγκεκριμένη κατηγορία. Κάτω από το καπό λοιπόν βρίσκονται ο 1200 ατμοσφαιρικός κινητήρας παραγωγής, απόδοσης μάλλον, 75 ύπων, ο τρικύλινδρος 1200 turbo με τους 100 και τους 130 ύπους, καθώς και ο diesel των 1500 κυβικών των 102 ύπων. Το βασικό μοτέρ θα συνδυάζεται με το μηχανικό κυβότιο 5 σχέσεων, το ισχυρότερο βενζίνης με εξάρι μηχανικό ή το αυτόματο 8, και το πετρέλαιο θα εφοδιάζεται επίσης με το εξάρι το μηχανικό. Οι επιλογές είναι τρεις στα επίπεδα εξοπλισμού. Η αρχική edition έχει κάποιες μικρές βασικές υπηρεσίες, μια πτήσο πτέρυγα, air condition, αυτόματα φώτα, οθόνη 5 ιντσών, cruise control, προειδοποίηση εμπρόσθια σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και αναγνώριση πινακίδων. Στην έκδοση Elegance, που έχει πιο premium προσανατολισμό, περιλαμβάνονται τα φώτα IntelliLux LED Matrix της Opel, έχει ατμοσφαιρικό φωτισμό στην καμπίνα και πλειάδα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Και η GS Line
Είναι η έκδοση η οποία θα προσανατολιστεί περισσότερο στο πιο σπορ, στα πιο σπορ χαρακτηριστικά του μοντέλου. Όλες οι εκδόσεις μπορούν να παραγγελθούν τώρα για το ξεκίνημά της με δωρεάν, με επιπλέον πακέτα εξοπλισμού για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Όπως είπαμε λοιπόν, η βασική έκδοση θα ξεκινάει στα 13.580 ευρώ με την ακριβότερη για τη βενζίνη και για το δίζελ να είναι στο ίδιο ακριβώς επίπεδο στα 17.280 ευρώ. Νέων μοντέλων συνέχεια και περνάμε σε ένα μοντέλο στην κατηγορία των pick-up, το οποίο μαζί με το κλασικό Toyota ήταν ένα από τα μοντέλα τα οποία βλέπαμε κατά κόρον στους ελληνικούς δρόμους και στην ελληνική επαρχία. Μιλάμε για το Mitsubishi το L200, το οποίο πλέον έχει μπει στην έκτη γενιά του, έχει αναβαθμιστεί πλήρως, τόσο στην εξωτερική του εμφάνιση, όσο και στο μηχανολογικό υποβαθρό του. Να ξεκινήσουμε από έξω λέγοντας ότι πλέον η σχεδίασή του ακολουθεί την τάση στα ελαφρά φορτηγά, να είναι πάρα πολύ όμορφο, με πολύ ωραίες γωνίες, να μπορεί να κυκλοφορήσει άνετα σαν επιβατικό αυτοκίνητο σε ασφάλτες, ακόμα και μέσα στην πόλη. Έτσι κι αλλιώς η αγορά των pick-up έχει εξελιχθεί τόσο ώστε να πάψουν να είναι απλά το αγροτικό, το οποίο είναι μόνο για χωράφια ή λασπόδρομους και τέτοιων είδων τερέν, και μπορεί να κυκλοφορήσει άνετα σαν οποιοδήποτε επιβατικό αυτοκίνητο. Αυτό που επίσης αναβαθμίστηκε είναι τετρακίνηση, το οποίο έχει το νέο L200, μια τετρακίνηση που έτσι κι αλλιώς η Mitsubishi από τις αρχές ακόμα της δεκαετίας του 80 είχε εξελίξει και είχε πάει μπροστά από τον ανταγωνισμό με την επιλογή να μπορείς να βάλεις αυτοκίνητο από δικίνιο σε τετρακίνητο ακόμα και εν κινήσει. Πλέον αυτό έχει εξελιχθεί και υπάρχει μια πλέον μια δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης για ξεχωριστές συνθήκες οδήγησης, όπως είναι χαλίκια, χιόνι, λάσπη, άμμο, βράχια. Και φυσικά έχουμε πλέον υποβοήθηση κατοφέρειας και τεχνολογικά μέσα θα έχει όλα τα καλούδια που προσφέρουν τα επιβατικά αυτοκίνητα, με οθόνη infotainment, με υποβοήθησης οδηγού και με κινητήρες οι οποίοι θα αποδίδουν από 133 κιλοβατόρες στις 3.500 στροφές. Έχει εξατάχει το κυβότιο, έχουν βελτιωμένη απόδοση, έχει γίνει πιο σκληροτράχυλο, έχουν νέες επενδύσεις στο εσωτερικό, υπάρχουν καλύτερη αποθηκευτική ικανότητα. Γενικότερα έχει εξελιχθεί σε όλα τα σημεία. Έχει ήδη γίνει δοκιμή κάτω στην Αθήνα. Έγινε μια εκδήλωση για την παρουσίασή του. Αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει, που φαντάζομαι ότι θα πάει αρκετά καλά με αυτή την εμφάνιση που βλέπω. Έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο το αυτοκίνητο, το συζητάω και μιλάω γιατί ξέρετε όλο το θέμα που έχω με τα pick-up. Ας ελπίσουμε ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να το δοκιμάσουμε και από κοντά. Θα συνεχίσω με μια αλλαγή στρατηγικής για την οποία έχει ακουστεί ότι θέλει να προσανατολιστεί το group της Volkswagen. Τι εννοώ? Το Volkswagen Group, όπως καταλαβαίνετε, με τις τόσες εταιρείες που έχει αποφασίσει να μοιράσει λίγο την τράπουλα στις εκάστοτε θυγατρικές της, ώστε να ξεχωρίσουν λίγο ο προσανατολισμός της κάθε εταιρείας. Έτσι λοιπόν, το Volkswagen Group θέλει να ασχοληθεί
κάνοντας τη Volkswagen και την Audi να έχουν ένα πιο ξεκάθαρο στίγμα ως προς το, στα προϊόντικά σήματα και ως αμυγός γερμανικές εταιρείες. Ο στόχος λοιπόν είναι ότι για τη SEAT είναι να αναβαθμιστεί με περισσότερα αυτοκίνητα τα οποία να απευθύνονται στο συνέστημα, όπως δήλωσε και ο επικεφαλής της προϊόντικής στρατηγικής Μάρκ Γιόστ. Κάτι που σημαίνει πως τα μελλοντικά SEAT θα είναι πιο ποιοτικά, πιο σπορ, αλλά και πιο ακριβά, φτάνοντας ή ξεπερνώντας ακόμα και τα επίπεδα της Volkswagen, και στοχεύει σε χαρακτήρα την Alfa Romeo, που όσοι ξέρουν τι πάει να πει Alfa Romeo, καταλαβαίνουν ότι αυτό την αίσθηση της σπορ οδήγησης λίγα αυτοκίνητα μπορεί να στη δώσουν. Έτσι λοιπόν, το Volkswagen Group βάζει τη SEAT να ακολουθήσει, να κυνηγήσει ή να ξεπεράσει ακόμα την Alfa Romeo σε αυτό σε σπορ αισθητική. Και όσον αφορά τη Skoda, υπάρχουν πλάνα για μεγαλύτερη διείσδυση της μάρκας στην Ανατολική Ευρώπη, με στόχο να αποσπάσει μερίδιο από τις Hyundai, Kia και Dacia. Για να γίνει αυτό, το πιο πιθανό είναι να υπάρξουν εκδόσεις ή μοντέλα με χαμηλότερο εξοπλισμό και τιμές πώλησης. Να αναφέρουμε φυσικά ότι η Skoda αποτελεί μεγάλο ζήτημα για τη Volkswagen, αφού οι πωλήσεις της τσέχικης εταιρείας κυριολεκτικά καλπάζουν και αναρωτιούνται πού είναι το ταβάνι για μια μάρκα που πριν από περίπου 20 χρόνια δεν την υπολόγιζε σχεδόν κανείς. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα δουλέψει αυτό για το Volkswagen Group. Έτσι κι αλλιώς ο εσωτερικός ανταγωνισμός που είχαν ήταν θέμα από πολύ παλιά. Φαινόταν ότι από όταν που ξεκίνησε η Skoda να ανεβαίνει επίπεδο, έβλεπες ότι οι περισσότεροι προτιμούσαν να πάρουν αντί για Volkswagen το αντίστοιχο μοντέλο της Skoda, καθότι γνωρίζουν ότι μηχανολογικά είναι το ίδιο αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη SEAT, από μόνη της είχε από την αρχή, μάλλον όχι από μόνο της, από την αρχή φάνηκε ότι θα πήγαινε προς τη σπορ κατηγορία. Έτσι κι αλλιώς με τα μοντέλα της, τα FR και τα Cupra, δίνανε αυτό την έξτρα σπορ αίσθηση που δεν υπήρχε στην Volkswagen πέραν 2-3 εκδόσεων στο Golf και στο Polo. Με την κίνηση να γίνει η Cupra ξεχωριστή εταιρεία, το πάει ένα βήμα παραπάνω, να πάει λίγο σε πιο ακόμα σπορ χαρακτηριστικά. Αλλά το χαρακτήρα της Alfa Romeo, αν θα μπορέσουν να το πιάσουν, αυτό είναι ένα στοίχημα που δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Όπως η Audi, ας πούμε, χτυπάει την BMW ή την Mercedes αντίστοιχα. Τώρα, με όλο αυτό το διαμοιρασμό, το θέμα είναι τι θα μείνει για τη Volkswagen. Να πουληθεί ως τι τα μοντέλα της Volkswagen. Εφόσον έχεις μία μάρκα η οποία την πας στην premium κατηγορία, όπως είναι η Audi, θες να ανεβάσεις τη SEAT να γίνει πιο ανταγωνιστική στον τομέα των σπορ εκδόσεων, ανεβάζοντας όμως το κόστος, χωρίς να είσαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις να πιάσεις τον Ιταλό σε αυτό το τομέα, και θες να μου βάλεις τη Skoda να αντιμετωπίσει τρεις μάρκες οι οποίες ανεβαίνουν ταχύτατα. Σου έχουν κλέψει μερίδια από την αγορά σε πάρα πολλά χρόνια. Ιδίως οι Κορεάτες Hyundai και Kia, βλέπετε τι γίνεται, ανεβάζουν ποιότητα, ανεβάζουν αξιοπιστία και ανεβάζουν και πωλήσεις. Τώρα, αν πιστεύουν ότι με τη Skoda θα μπορέσουν να κλέψουν κάποιο κομμάτι από την πίτα, δεν το βλέπω το έργο, να σου πω ακριβώς. Γιατί άμα ρίξεις την ποιότητα αρκετά, θα σου γυρίσει boomerang, γιατί η Hyundai και η Kia συγκεκριμένα, γιατί η Dacia, άντε πες ότι έχει λίγο έτσι ένα κλικ παρακάτω την ποιότητα στον εξοπλισμό, αλλά Hyundai και Kia
έχουν ανέβει πάρα πολύ και θα είναι δύσκολο το εγχείρημα αυτό. Πρέπει να το σκεφτούν λίγο καλύτερα εκεί στη Volkswagen. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η ώρα έχει πάει 10.30. Ήρθε λοιπόν και η ώρα για το τελευταίο μας διάλειμμα. Σας αφήνω για το απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Όλοι μας λοιπόν ασχολούμαστε με το αυτοκίνητο. Μας αρέσουν, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Μαθαίνουμε για τους κινητήρες, για τις τεχνολογίες. Ίσως να έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο από τα εργοστάσια παραγωγής, τις γραμμές, πώς δουλεύουν. Αυτό που δεν έχουμε προσέξει ποτέ είναι, συγγνώμη, είναι οι υπάλληλοι, το προσωπικό των εργοστασίων, οι οποίοι κάνουν πραγματικότητα κάθε αυτοκίνητο που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, όπως καταλαβαίνετε, σε κάποιες φάσεις συναρμολόγησης, καταπονούνται αρκετά, άλλοι λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, σε διαφορετικά σημεία του σώματός του καθένας, ιδίως σε φάσεις που πρέπει να δουλέψεις κάτω από το αυτοκίνητο ή να είσαι σκυμμένος σε περίεργες γωνίες. Η καταπώνηση του σώματος τόσες ώρες δουλεύοντας είναι μεγάλη. Γι' αυτό αρκετές εταιρείες έχουν καθίσει, έχουν σκεφτεί τρόπους να βοηθήσουν τους υπαλλήλους τους και πιο συγκεκριμένα η Hyundai, η οποία προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων της, έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα εξωσκελετού. Αυτά τα συστήματα είναι σαν ρομποτικά υποβοηθήματα τα οποία φοράει ο εκάστοτε εργαζόμενος και δεν χρησιμοποιείται μόνο στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε εργασία έχει να κάνει συνήθως με βάρος και με συνθήκες που δυσκολεύουν αρκετά το σώμα λόγω της στάσης του. Λοιπόν, η Hyundai εξέλιξε λοιπόν ένα καινούριο γυλαίκο εξωσκελετικής υποβοήθησης, το οποίο δεν θα χρειάζεται μπαταρία, θα δουλεύει με πολυκεντρικό άξονα που θα συνδυάζει πολλά σημεία περιστροφής. Θα είναι πάρα πολύ ελαφρύ, γιατί γενικότερα αυτές τις κατασκευές είναι βαριές. Οπότε, σύμφωνα με τα λεγόμενα των υπευθύνων της εταιρείας, το συγκεκριμένο γυλαίκο λοιπόν θα παρέχει στους εργαζόμενους μεγάλη υποστήριξη φορτίου, κινητικότητα και προσαρμοστικότητα όταν διεξάγουν εργασίες που εκτελούνται στο ύψος του κεφαλιού. Λοιπόν, το καινούργιο αυτό γυλαίκο θα απευθύνεται στους εργαζόμενους στην γραμμή παραγωγής, των οποίων η δουλειά τους αφορά συνήθως εργασίες όπως είναι η συσφίξη μπουλονιών στο κάτω μέρος των οχημάτων ή η τοποθέτηση για τα σωληνάκια των φρένων, τοποθέτηση εξατμίσεων και άλλες τέτοιες παρεμφερείς εργασίες. Την ανάπτυξη λοιπόν αυτού του γυλαίκου, ας το πούμε έτσι, αφορούσε ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε δύο εργοστάσια της Hyundai στις ΗΠΑ, του οποίου η δοκιμή αποδείχτηκε μεγάλη επιτυχία στην παροχή βοήθειας στους εργαζόμενους και στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Ο Όμιλος επίσης εξετάζει την εφαρμογή λοιπόν αυτού του γυλαίκου σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εμπορική του παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους από την Hyundai Rotem και υπολογίζεται να κοστίζει ως και 30% χαμηλότερα από τα υπάρχοντα προϊόντα, γιατί σας πω, σας είπα, υπάρχουν ήδη τέτοια υποβοηθητικά συστήματα, τα οποία κοστίζουν περίπου $5,000. Σε μια ακόμα κίνηση λοιπόν, η Hyundai Motor Group θα διαθέσει στην αγορά και την εξωσκελετική καρέκλα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι επίσης ένα υποβοήθημα το οποίο θα φοράει ο εργαζόμενος, το οποίο θα τον βοηθάει κατά κάποιο τρόπο να κάθεται χωρίς να χρειάζεται μια καρέκλα ή κάποιο σκαμνί. Θα είναι προσαρμοσμένο στα πόδια του, ας πούμε, και με το που θα κάνει μια αλφα κίνηση να κάτσει, ας πούμε, με έναν τρόπο θα ακουμπάει στο πάτωμα με ένα μπαστούνι, ας το πούμε κάπως έτσι, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο απάνω του και το οποίο λοιπόν λέει θα βοηθάει τους υπαλλήλους τους να είναι καθιστοί να δουλεύουν χωρίς να κουράζονται, γιατί πιο πολύ συνήθως
απλά λυγίζουν τα πόδια για να δουλέψουν από κάτω, δεν έχουν κάπου να κάτσουν. Εν τω μεταξύ αυτό ενώ είναι πάρα πολύ ελαφρύ, θα αντέχει βάρος μέχρι 150 κιλά. Οπότε λοιπόν η ανάπτυξη αυτών των δύο βοηθημάτων αποδεικνύει τη σταθερή δέσμευση που έχει η Hyundai για την υγεία και την καλή κατάσταση των εργαζομένων της βιομηχανίας, αλλά φυσικά και την συνεχόμενη εξερεύνηση της προηγμένης ρομποτικής. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εταιρείες που θέλουν να πάνε μπροστά δεν κοιτάνε μόνο τρόπους πώς θα βγάλουμε πιο πολλά χρήματα από το εργατικό μας προσωπικό, κάνοντας να δουλεύουν με διάφορους τρόπους, αλλά φροντίζουν ότι στο προσωπικό τους να έχει μεγαλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα και ταυτόχρονα να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση για να μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Μακάρι οποιασδήποτε εταιρείες, οποιοδήποτε κλάδο που έχει να κάνει με βαριές δουλειές να ακολουθούσουν αυτή τη διαδικασία, να το σκεφτούν. Γιατί σαν εξοπλισμός είναι ακριβώς, το παραδεχόμαστε, αλλά να το δεις και να το βάλεις στο μυαλό σου, κύριε εργοδότη, ότι με τέτοιες κινήσεις βοηθάς εσένα. Έτσι, θα μου πεις, αυτή είναι κολοσσή. Okay, κάποια στιγμή θα πέσει η τιμή, θα εξελιχθεί αυτό το σύστημα. Αλλά βλέπετε πώς οι κολοσσοί παραμένουν κολοσσοί. Όχι μόνο στο θέμα τεχνολογικής εξέλιξης των προϊόντων τους, αλλά και με τη βοήθεια του εργατικού τους προσωπικού. Γιατί ξέρουν ότι το εργατικό προσωπικό είναι αυτό που κρατάει την εταιρεία. Τέτοιες κινήσεις είναι πάρα πολύ ωραίες όταν γίνονται, πολύ μου αρέσει. Θα αλλάξω λίγο κλίμα, θα πάω σε μια είδηση που αφορά πάλι την πόλη μας και αυτό αφορά στην παραχώρηση ενός ηλεκτροκίνητου Golf στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και αυτό το παραχώρησε η Cosmocar στα πλαίσια της 84ης Διεθνής Έκθεσης, στην οποία η Cosmocar συμμετείχε με ένα περίπτερο το οποίο ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση, έχοντας το e-Golf και το e-App καθώς και το Audi το e-tron. Έτσι λοιπόν η Cosmocar παραχώρησε στον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα το ηλεκτρικό το Golf, το οποίο σχεδόν με τα 300 χιλιόμετρα που έχει αυτονομία και την εκπομπή μηδενικών ρήπων θα αποδεχτεί το ιδανικό μοντέλο για την πράσινη μετακίνηση του Δημάρχου μας μέσα στην πόλη αλλά και έξω από αυτήν, καθότι γνωρίζουμε ότι ο κύριος Ζέρβας έχει προσανατολισμό για τις πράσινες μετακινήσεις και γενικώς για τη διασφάλιση του περιβάλλοντος. Πολύ καλή κίνηση, μακάρι να γίνει γενικότερα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος αυτό. Όχι απαραίτητα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, οποιαδήποτε κίνηση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα δώσει ίσως και το κάτι παραπάνω στο να μπει λίγο κόσμος περαιτέρω στην διαδικασία το να σκεφτεί το αυτοκίνητο, το ηλεκτρικό σαν μεταφορικό μέσο, τουλάχιστον όσον αφορά την κίνηση μέσα στην πόλη. Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση. Επίσης, θα σας πω για κάτι το οποίο είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ που πρόκειται να γίνει. Και αυτό μιλάω για τον αγώνα Drift που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Οκτωβρίου για το πρωτάθλημα Drift της χώρας μας, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί μέσα σε πόλη. Και συγκεκριμένα θα λάβει χώρα ανάμεσα στα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια της πόλης της Ρόδου. Παρακαλώ. Έτσι λοιπόν, οι καλύτεροι οδηγοί της χώρας μας θα επιβιβαστούν στο πλοίο της Blue Star την Παρασκευή 25 Οκτώβρη στις 7 για να επιβιβαστούν στη Ρόδο το Σάββατο το πρωί. Ο αγώνας θα είναι διήμερος και βραδινός από τις 5 έως τις 11 και τις 2 μέρες. Σίγουρα θα είναι η πιο όμορφη τοποθεσία που έχει γίνει ποτέ αγώνας drift και η διαδρομή θα είναι
τόσο εντυπωσιακή όσο και τεχνική. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα σειραίει σαν θάλασσα να δει κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις κάθε μέρα, ιδίως στην Ελλάδα. Μακάρι να γίνονται τέτοιοι αγώνες σε γενικές γραμμές, όχι μόνο για τον drift, αλλά θυμάστε, δεν ξέρω, πριν αρκετά χρόνια που είχε μπει στα πλαίσια της, του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης να γίνει ο δρόμος, η κεντρική δρόμη της πόλης κάποια στιγμή σαν πίστα Φόρμουλα 1, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Δεν είχαμε τέτοιες βλέψεις άλλωστε. Να είμαστε τόσο τυχεροί να έχουμε κάτι τέτοιο στην Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Κάποια στιγμή σίγουρα θα αναπτυχθούμε και εμείς σε αυτό το τομέα που θα πάει. Και θα κλείσω με ακόμα ένα καινούριο μοντέλο, καθότι βγήκαν και οι τιμές για το νέο μικρό SUV της Skoda, το Kamiq, το οποίο πλέον περιλαμβάνεται στον καινούριο της τιμοκατάλογο. Και η τιμή του θα ξεκινάει από τις 15.900 ευρώ στην έκδοση ενός λίτρου TSI με τους 95 ύπους. Θα ανέβουμε στα 18.600 για την έκδοση με τους 116 ύπους, ενώ με το αυτόματο κυβότιο DSG θα πάει στα 18.900. Παραπάνω μετά πάμε στον 1500 TSI με τους 150 ύπους και στάνταρ πλέον το αυτόματο κυβότιο DSG να ξεκινάει από τις 21.600 ευρώ. Το αυτόματο κυβότιο θα είναι στάνταρ και στην έκδοση diesel, το 1,6 TDI με τους 116 ύπους από τιμή 21.970. Και μιλάμε για το Kamiq, το οποίο πήρε 5 αστέρια φυσικά στα τεστ του Euro NCAP. Έχοντας επίδοση 96% στην προστασία ενηλίκων επιβατών στο συγκεκριμένο τεστ. Και αυτό μαζί με τις βοήθειες που θα έχουν της υποβοήθησης οδηγού, όπως θα υπάρχει υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, υποβοήθηση αποφυγής εμπρόσιας σύγκρουσης και σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων. Φυσικά θα υπάρχει σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, τις Active Ambition και Style, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως όλες τις επιθυμίες. Αναφορικά να πούμε ότι Active, που είναι και η εισαγωγική, η πιο βασική έκδοση του μοντέλου, λοιπόν, έχει πλουσιότατο εξοπλισμό και ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει λοιπόν 9 αερόσακους. Έχει μπροστινό σύστημα, λοιπόν, όπως είπαμε, προειδοποίησης κινδύνου, έχει σύστημα διατήρησης λωρίδας, LED φώτα ημέρας, πορείας και μεγάλης σκάλας, LED flash ενσωματωμένο στους εξωτερικούς καθρέφτες και LED πίσω φώτα, ηλεκτρικά παράθυρα μπρος-πίσω, air condition με φίλτρο γύρης, cruise control με περιοριστή ταχύτητα και το σύστημα πολυμέσων swing της εταιρείας με την οθόνη των 6,5 ιντσών. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, εγώ θα σας αφήσω σιγά σιγά για να παραχωρήσω τη θέση μου στον φίλτατο Γιώργο Συρίγο με την εκπομπή «Ένας απλός παρατηρητής» με οτιδήποτε έχει να κάνει με τα τεκτενόμενα των τελευταίων ημερών. Από μένα να έχετε ένα πολύ όμορφο, πολύ ασφαλές Σαββατοκύριακο. Χαρείτε όσο μπορείτε τον καλό καιρό και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.